Θα ξεκινήσει το κορίτσι το οποίο βρέθηκε από τα ψηλά, πολύ ψηλά, στα λίγο πιο χαμηλά. Αν και αν τη ρωτήσεις σε πειράζει, ναι, ναι, θα πει όχι, όχι. Μάλλον την πειράζει. Για να δούμε τι θα κάνει σήμερα η Γεωργία Μπακούμη. Ναι. Εσύ είσαι και μεγαλομέτοχος βέβαια. Ναι. Και τα μεγαλοστελέχη, μεγαλομέτωχοι κτλ. Ξέρουν και να ντύνονται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, γιατί κάνουν συχνά και επαγγελματικά δείπνα. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε θα δώσεις σε εμάς και λίγο από αυτή την εμπειρία που έχεις. Ναι, λοιπόν, μίλησα με τον άλλον μέτοχο. Τον Μανώλη. Ναι. Και καταλήξαμε να πάω εγώ σε αυτό το ραντεβού. Και θα πάω και καταλήξαμε, του είπες θα πάω εγώ ή είπε ναι? Όχι, το έχεις, μου λέει. Το έχεις, σου είπε. Το έχεις. Θέλουν για franchise την εταιρεία μας. Και τι τον θέλουν? Για να την κάνουν, ναι. Θέλουν franchise την εταιρεία μας. Θέλουν να την ανοίξουν υποκατάστημα. Ξέρω, ναι. Δεν κατάλαβα τη λέξη. Στην Πάτρα, λοιπόν. Και πάω εγώ να μιλήσω. Πάτρα ή εδώ? Εδώ έρχεται ο άνθρωπος. Αυτός ενδιαφέρεται. Ναι, ναι. Έχουμε κλείσει ένα ραντεβού, 8 η ώρα το απογευματάκι, mm-hmm. να φάμε ένα φαγητό στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο μαγαζί. Το έχεις κλείσει εσύ αυτό το μαγαζί? Εγώ το έχω κλείσει βέβαια, ο άνθρωπος δεν ξέρει. Του λέω θα πάμε εκεί. Και πάμε να συζητήσουμε. Θα κάνω καλό deal, για να δω. Βαθμολογήστε. Λοιπόν, ναι, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ καλή η βαθμολογία. Ευχαριστώ, κορίτσια. Λείπει βέβαια και η Χριστιανά, οπότε η Μορτασία είναι πολύ μόνη της. Ναι. Σύνδικα του Λίνη θα την έλεγε, ας πούμε, μόνη της δεν έχει πάρα πολύ έτσι δύναμη αυτή τη στιγμή. Έχεις βάλει 2. Ναι. Γιατί? Γιατί ενώ μ' αρέσουν τα έξω κομμάτια, δηλαδή πολύ ωραία τα γάντια, ωραίο το τζάκετ, ωραίο το παπούτσι. Δεν μου δίνει τίποτα το από μέσα, να σου πω. Καλά, ήθελα να έχω μια απλή εικόνα. Γενικότερα έχω ένα πολύ έντονο πρόσωπο, το γνωρίζεις, άρα το σκέφτηκα. Στην κοινωνία. Ότι θα ήθελα να είμαι λίγο πιο απλή στο μέσα μέρος. Είναι αυτό το πρόβλημα. Καλά, δεν είσαι και απλή στο μέσα μέρος. Εννοώ να μην βάλω έντονα χρώματα ή θέλω να... Θέλω να κοιτάει εμένα. Το πνεύμα. Βέβαια. Και όχι τα ρούχα που φοράω. Εγώ έτσι το σκέφτηκα. Ναι, δίκιο έχεις. Απλά νιώθω ότι αυτή η μπλούζα δεν σε κολακεύει ιδιαίτερα, γιατί κάπως μαζεύει πολύ κάτω, δεν είναι ακριβώς στενή, αλλά έχει βαθύ ντεκολτέ και δεν δείχνει πάρα πολύ ωραία πάνω σου. Δείχνει λίγο... Η φούστα μου. Η φούστα που δεν είναι καλά μαζεμένη. Περίμενε να μαζευτεί καλά. Δεν με πειράζει, απλά θεωρώ ότι αυτή η ethnic ζώνη... Ναι, αυτό είναι το αναπάντε. Έχω να δώσω και ένα στοιχείο να φύγει από το κλασικό. Ναι, αλλά δεν ταιριάζει καθόλου. Έχεις κανένα αναπάντε, έχω όχι καλό τώρα πράγμα εδώ πέρα. Δηλαδή... και δεν θα φαίνεται καλά. Περίμενε, κοριτσάκι μου. Ναι, το μη αναμενόμενο, αλλά θα έπρεπε να το συνδέσεις και με κάτι ακόμα. Και μετά από εκεί και πέρα και το φουλάρι σε μπουκώνει. Δηλαδή, ειδικά από τη μέση και πάνω, είσαι πάρα πολύ μπουκωμένη. Ναι. Και η φούστα, ωραία φούστα, αλλά δεν δίνει και τίποτα. Μάλιστα. Okay. Πώς σου φάνηκαν αυτά που είπε η Μορτασία? Όχι για 2, θα μπορούσε να βάλει 3 με τα σχόλιά της. Ξέπησαν αυτά που είπε η Μορτασία, συμφωνεί? Μια χαρά είναι. Ο καθένας έχει χαρά. Το... Όχι, εγώ θεωρώ ότι για εκεί που πηγαίνω, για το σκοπό που πηγαίνω, γιατί όντως είναι επιχείρησή μας και όντως είναι ένα σοβαρό ραντεβού. Ναι. Δεν κρίνεται δηλαδή μόνο ότι αν θα με πάρουν σε μια δουλειά ή αν έχω μια πρόταση να πάω να τη δεχτώ ή όχι. Αυτό είναι ένα πολύ καλό deal που θα θέλαμε να γίνει για το καλό της οικογένειάς μας. Μάλιστα.
Από Λεόν. Εμένα μου αρέσει η εικόνα της. Τρία έβαλες, προφανώς. Ναι, διαφωνώ κι εγώ με τη ζώνη, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Θα ήθελα μια ωραία σε δέρμα ζώνη, είτε σε κόκκινη απόχρωση, είτε σε μαύρη, δεν με πείραζε. Δεν ήθελα να είναι αναμενόμενο. Γι' αυτό επέλεξε μια μεταλλική τέτοιο στυλ ζώνη. Και κάτι άλλο. Το πανοφόρι σου που είναι έτσι κοντό μέχρι εδώ και τα γάντια κοντά, δεν θα έπρεπε κάπως να ενώνεται. Είναι χειμώνας, μωρέ. Και... ξέρω εγώ, το χειμώνα... Ορίστε, δες το μακρύ. Ή το γάντι να ήταν, ξέρω εγώ, το... Έτσι δεν είναι ωραίο πολύ. Ναι, εμένα μου άρεσε. Έτσι εννοείς. Τραβηγμένο προς το πάνω σου άρεσε. Ναι. Κατά τα άλλα, μου αρέσει αυτή η εικόνα σου. Ευχαριστώ. Νομίζω ήταν μια ικανοποιητική βαθμολογία και συνέβρεση όλων μας εδώ πέρα από αυτή την πλευρά. Mm. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και από την άλλη τώρα. Mm. 2,4 είναι ο μέσος όρος. Φτιάξτε το φως. Φτιάξτε λίγο καθώς πηγαίνεις, ναι, σε παρακαλώ.